παίρνετε τριτολογίες από ό,τι μου λένε τόσο. Ναι. Ένα σχόλιο θα κάνω, κυρία Πρόεδρε, για την παρέμβαση, την απαράδεκτη παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Λυπούμε πάρα πολύ. Αλλά αν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναζητεί στο ΣΥΡΙΖΑ φλερτ με τη βία, χτυπάει λάθος πόρτα. Και πολύ φοβούμε ότι όχι απλώς χτυπάει λάθος πόρτα, αλλά παίζει και με τη φωτιά. Παίζει επικίνδυνα παιχνίδια με τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε οποιοδήποτε επίπεδο που να δικαιολόγησε στο παρελθόν, τώρα, ούτε θα δικαιολογήσει στο μέλλον πράξεις αθλειότητας σαν για αυτές που έγιναν με σφαίρες και γκαζάκια. Αυτό το έχουμε πει, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, προς πάσα κατεύθυνση, προς πάσα κατεύθυνση. Δεν είμαστε εμείς που βάζουμε τα ΜΑΤ και χτυπάνε τους συνταξιούχους. Δεν είμαστε εμείς που κάνουμε χημικό πόλεμο ενάντια στον ελληνικό λαό. Δεν είμαστε εμείς που με βαρβαρότητα πυροβολάμε ανυποψία στους πολίτες. Δεν είμαστε εμείς που μεταχειριστήκαμε ποτέ, ακόμα και στα πιο σκοτεινά χρόνια αυτής της χώρας, ακόμα και στην περίοδο της δικτατορίας, τη βία για την ανατροπή της. Άλλοι χρησιμοποίησαν άλλες μεθόδους, δεν τις σχολιάζω, αλλά ποτέ εμείς στην αριστερά. Η αριστερά έχει ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές σε αυτά τα πράγματα. Και αυτές οι αθλειότητες με τα γκαζάκια. Κύριε Βαραβάνη, καθίστε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Οι αθλειότητες με τις σφαίρες, ξέρετε ότι το μόνο που δεν υπηρετούν σε αυτή την ιδιαίτερα τη φάση είναι τις επιδιώξεις και τις πολιτικές στοχεύσεις της αριστεράς και του ελληνικού λαού. Αντίθετα, υπηρετούν εκείνους τους σκοτεινούς κύκλους που θέλουν να αλλάξουν την ατζέντα της πολιτικής ζωής, που θέλουν να θάψουν τη σημερινή συζήτηση, που θέλουν να θάψουν τα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, που θέλουν να θάψουν ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία μετατρέπεται σταδιακά σε ιδιόμορφη κοινοβουλευτική χούντα. Εξυπηρετούν αυτούς τους κύκλους που θέλουν να την καταπάτηση μέχρι εξουδετερώσεως, θα έλεγα, της εθνικής κυριαρχίας, να την ξεχάσουμε και να μπουν μπροστά άλλες σκοπιμότητες, άλλες προτεραιότητες, σαν και αυτές που βλέπουμε στα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουν θάψει τη σημερινή συζήτηση. Ολοκληρώσει, κύριε Φαντάνη. Τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν λένε κουβέντα για όλα όσα γίνονται πραξικοπηματικά σε αυτή την αίθουσα. Τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία χρησιμοποιούν φυσικά, κύριε συνάδελφε, αθλειότητες με τα γκαζάκια. Κύριε Λαφαζάνη, κλείστε παρακαλώ. Αθλειότητες με τα γκαζάκια και τις φέρετε και τη βασική σας τοποθέτηση, πώς θα τα πείτε για και εκεί. Να στρέψουν, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, ενάντια στην αριστερά. Όσον αφορά τα μαθήματα συνταγματικού δικαίου από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του τα επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε, κύριε. Και θα του έλεγα, όπως θα έλεγα σε όλα τα συγκυβερνητικά κόμματα, να διαβάσουν για άλλη μια φορά την έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. Και θα τους έλεγα και το εξής. Αν δεν το θέλουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, αν το γράφουν στα παλιά τους παπούτσια, τότε για λόγους οικονομίας καλύτερα να το διαλύσουν παρά να γράφουν σε θέση κάθε φορά στα παλαιότερα των υποδημάτων. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λαφαζάνη, κλείστε παρακαλώ. Δείτε το λόγο και άλλοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και πάμε πιο πίσω όλη τη συζήτηση. Και για τα έδρα, θέλω να τοποθετηθούν και άλλοι συνάδελφοι. Λέω και για τους κοινοβουλευτικούς εκπρόσωπους και όλους τους συναδέλφους, οι εκθέσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι αμήλικτη καταγγελία για το νομοσχέδιο. Είναι πραξικοπηματικό και αντισυνταγματικό. Ευχαριστούμε, κύριε Λαφαζάνη. Θα έπρεπε να το πάρετε πίσω αμέσως τώρα. Ευχαριστούμε. Αμέσως τώρα πίσω. Ευχαριστούμε πολύ, είπαμε. Αντί να προσπαθείτε να χρεώσετε στην αριστερά βρώμικα παιχνίδια για τα οποία δεν έχει...